Πάμε πού? Να καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Αχα, ο οποίος είναι? Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου, ο κύριος Κώστας Νικολιδάκης. Τον έχουμε νομίζω μαζί μας. Καλησπέρα σας. Βεβαίως. Νόμιζα κι εγώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες μας. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Νικολιδάκη, σήμερα θα είχαμε μισθό καινούριο και να συζητήσουμε, αλλά τελικά, ως φαίνεται, θα μάθουμε τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου την Παρασκευή, λόγω της τρίμερης συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας. Δεν έχουμε πρόταση. Όμως, η εικόνα είναι ότι θα κινείται και γύρω στα 830 μεικτά, 830 ευρώ κατώτατος. Πώς σας φαίνεται? Μπράβο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που εμείς φωνάζουμε όλο αυτό τον καιρό είναι ότι δυστυχώς ο μισθός έχει χάσει την αγοραστική του αξία, την αγοραστική του δύναμη και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι μια αύξηση της τάξης του 4 με 5% δηλαδή στα 820-830 ευρώ μεικτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μια αύξηση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι η ακρίβεια είναι στο Θεό και δυστυχώς δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να ζήσει με αυτά τα λεπτά. Όταν μιλάμε ότι από φέτος έχουν ξεπαγώσει και οι τριετίες οι οποίες υπάρχει μια περίοδος από το 2011 μέχρι και 31/12/23 η οποία δεν εμφανίζεται πουθενά. Είναι κενή, είναι ως μη γενόμενη η περίοδος αυτή, κύριε Νικολιδάκη. Είδατε, και λέγαμε ότι χαμένα ήταν τα χρόνια της πανδημίας τελικά, αλλά φαίνεται ότι ο χρόνος που χάθηκε είναι πολύ μεγαλύτερος από τις ζωές μας. Ακριβώς. Ο χρόνος ο οποίος έχει χαθεί είναι πολύ μεγαλύτερος από τα 2 χρόνια της πανδημίας. Κύριε Νικολιδάκη, όταν λέμε τώρα 830 ευρώ μειχτά, που αυτή φαίνεται ότι θα είναι η πρόταση, στα καθαρά, σε τι αντιστοιχεί το καθαρό ποσό? Γύρω στα 700 ευρώ. Για κάποιον ο οποίος, είτε το προσλήφθηκε τώρα, είτε προσλήφθηκε μεταξύ 2011-2023. Ναι. Γιατί όπως είπαμε δεν μετράει τίποτα μέσα σε αυτή την περίοδο σαν προϋπηρεσία. Συν το επίδομα του γάμου, 700 ευρώ μέχρι μπορούμε να μετρήσουμε για κάποιον ο οποίος είναι παλαιός ασφαλισμένος μέχρι 3 τριετίες να έχει επίδομα γάμου και τα σχετικά. Ναι. Κάπου εκεί ανεβαίνει γύρω στα 1000 ευρώ κάτι. Με τις 3 όμως τριετίες, όπως είπατε, και το επίδομα γάμου. Δηλαδή με αυτά... και το επίδομα. Συν το 10% το επίδομα γάμου ακριβώς. Ναι. Ενώ η πρόταση που εμείς σαν συνδικάτα έχουμε καταθέσει μέσω της ΓΕΣΕΕ είναι ότι ο μισθός, ο ελάχιστος μισθός, ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί να κυμαίνεται κάτω από τα 908 ευρώ, το οποίο είναι και ο μέσος όρος φτώχειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Μια πρόταση βεβαίως που προφανώς έτσι αγνοήθηκε. Όχι απλά αγνοήθηκε, πετάχτηκε στον κάδο των αχρήστων. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ήδη εξαγγείλει σαν ΓΕΣΕΕ την απεργία στις 17 του Απρίλη με μοναδικό σύνδημα αυξήσεις στο μισθό πραγματικές και ότι η ακρίβεια είναι στο Θεό. Διότι δεν γίνεται εν έτη 2004 η επίσημη πολιτεία να μην έχει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στα συνδικάτα, στους εργοδότες, δηλαδή οι άμεσα εμπλεκόμενοι είναι αυτοί που πρέπει να διαπραγματεύονται τους μισθούς τους. Ναι. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Μέσω των συνδικάτων τους, ας πούμε. Ναι. Γιατί δεν νοείται 2024 και εμείς να περιμένουμε την απόφαση του εκάστοτε υπουργού για το πού θα διαμορφωθεί το ύψος του κατώτατου. Άρα μια ευθεία διαπραγμάτευση απευθείας, λέτε, έτσι. Αυτό. Ακριβώς. Ναι. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να επανέλθουν όπως ήταν στα πρώην μνημονίων επίπεδα. Απ' υποτίθεται ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Έχουν τελειώσει τα μνημόνια τώρα. Δεν πρέπει να φύγουν σιγά-σιγά και αυτοί οι νόμοι που μας έφεραν εκεί που μας έφεραν. Έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι ο κατώτατος μισθός συμπαρασύρθηκε γύρω στα 10 με 15 επιδόματα. Είτε αυτό λέγεται επίδομα ανεργίας, είτε επίδομα το 9μηνο της μητρότητας και τα σχετικά. Να μην τα λέμε ένα-ένα τώρα. Σωστά. Ναι, τώρα, κύριε Νικολιδάκη, οι αυξήσεις ή όποιες μικρές αυτές αυξήσεις είναι η μία όψη νομίσματος. Η βασική όμως όψη νομίσματος είναι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός. Είναι αυτό που καταπίνει τις αυξήσεις, όποιες αυξήσεις, έτσι.
Ακριβώς. Μα αυτό μιλάμε. Αυτή τη στιγμή ο μισθός των εργαζομένων στην Ελλάδα, και δεν μιλάμε μόνο για αυτούς που αμείβονται με το 100%, μιλάμε για το σύνολο των εργαζομένων, δεν έχει αγοραστική δύναμη. Uh-huh. Για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μέχρι τις 10 του μηνός έχει τελειώσει ο μισθός. Και λέω 10 γιατί είμαι από τους αισιόδοξους, έτσι. Ναι. Όταν την ίδια στιγμή, να φέρουμε για παράδειγμα τον Καναδά, τελειώνει ο μήνας μέχρι να έρθει ο επόμενος μισθός, ας πούμε, η ώρα να πληρωθεί το επόμενο μισθός, και έχει περισσέψει είτε για αποταμίευση είτε για διασκέδαση το 41% του μισθού του. Στον Καναδά, όταν για τον Καναδά μιλάτε. Δεν βγάζει εβδομάδα. Ναι. Στον Καναδά, λέμε, τον Καναδά. Για τον Καναδά, ναι. Έχει ούτε εισιτήριο για να πάμε στον Καναδά, δεν μπορούμε να κλείσουμε, κύριε Νικολιδάκη. Ούτε να το σκεφτούμε να κλείσουμε το εισιτήριο για Καναδά, όχι απλά να βγάλουμε εισιτήριο. Ωραία. Και ούτε στην αρχή, ούτε στο τέλος του μήνα, έτσι που πάει. Έτσι. Ούτε καν όταν μόλις λάβουμε το μισθό μας. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν υποστελεχωμένες ελεγκτικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Είναι κάτι που πρέπει να θίξουμε, μια και μας δίνεται η δυνατότητα, διότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι. Στο Ρέθυμνο, παράδειγμα, δεν υπάρχει τεχνικό τμήμα για να ελέγξει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Ναι. Με αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, να έχουμε εργατικά ατυχήματα και να έχουμε και πολλά στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, για το 2023, είχαμε 5 θανατηφόρα. Ναι. Τραγικό. Και εργατικά ατυχήματα, απλά ατυχήματα, χτύπημα χέρια, πόδια, μέσα κεφάλια, πάρα πολλά που δεν δηλώθηκαν. Διότι δυστυχώς για να δηλωθεί ένα ατύχημα, πέραν το ότι υπάρχει ο φόβος από την εργοδοσία και ο εκβιασμός, είναι και μεγάλη διαδικασία να δηλωθεί εργατικό ατύχημα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που ζητάμε, συγκεκριμένα σαν συνδικάτα, είναι να διαπραγματευόμαστε εμείς το μισθό μας, mm-hmm. να έρθει ο μισθός στα συλλογικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα συνδικάτα των εργαζομένων και των εργοδοτών. Ζητάμε πλήρη στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, ούτως ώστε να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος καταρχήν να νιώθει ασφάλεια και να μην τον κυριεύει ο φόβος. Βασικό. Ωραία. Εν αναμονή, λοιπόν, να δούμε την Παρασκευή ποια θα είναι η πρόταση, τι θα πει το Υπουργικό Συμβούλιο, και θα τα ξαναπούμε, κύριε Νικολιδάκη. Ας ελπίσουμε ότι τελευταία στιγμή θα εισακουστεί η πρόταση της ΓΕΣΕΕ και ο μισθός, αντί για 8 μπροστά που πανηγυρίζει η κυβέρνηση με τα 50 ευρώ, 40-50 ευρώ που θα είναι η επικείμενη αύξηση, να είναι με το 9 μπροστά. Κάτι που θα κάνει ίσως λίγο καλύτερη τη ζωή των εργαζομένων. Αμήν. Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς, καλή συνέχεια.